όσον αφορά τα συγγράμματα, σύγγραμμα δεν θεωρείται πλέον μόνο το έντυπο, αλλά και το ηλεκτρονικό βιβλίο. Έτσι μπορείτε στο μέλλον να παίρνετε τα βιβλία σας μόνο ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, σύγγραμμα είναι και το ηλεκτρονικό βιβλίο. Επίσης, διδακτικό σύγγραμμα είναι οι έντυπες και οι ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές σημειώσεις. Η διαχείριση των συγγραμμάτων, είτε έντυπων είτε ηλεκτρονικών, γίνεται από το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου, το οποίο ονομάζεται Εύδοξος. Όλοι σας είμαι σίγουρος ότι θα έχετε επαφή με αυτό. Ένα πολύ σημαντικό σημείο για το οποίο θέλω την προσοχή σας εδώ σχετικά με τον Εύδοξο είναι ότι θα πρέπει να ενημερώσετε όλους τους συμφοιτητές σας να πάρουν, να εγγραφούν και να πάρουν τα βιβλία τους από τον Εύδοξο σε κάθε μάθημα. Διότι δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας χρησιμοποιεί τον Εύδοξο σαν έναν τρόπο για να ελέγξει τον αριθμό των φοιτητών σε κάθε τμήμα. Είναι πολύ σημαντικό να πάρετε τα βιβλία από τον Εύδοξο. Γιατί διαφορετικά φαίνεται ότι δεν υπάρχει φοιτηση στο τμήμα και μπαίνει υποψήφιο για κατάργηση. Επαναλαμβάνω, πρέπει να πείτε να μεταφέρετε όσο μπορείτε στους συμφοιτητές σας να εξαντλήσουν τη δυνατότητα λήψης συγγραμμάτων από το σύστημα Εύδοξος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η φοίτηση, αν είδατε στην αρχική διαφάνεια που αναφέρεται στα φοιτητικά θέματα, η φοίτηση των ενεργών φοιτητών διαρκεί 6 έτη. Δηλαδή, συνολικά 12 εξάμηνα. Είναι τα 8 εξάμηνα που είναι της κανονικής φοίτησης, προσαυξημένα κατά 50%. Σε εξαιρετικές προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να αναφέρονται στον οργανισμό του Ιδρύματος, μπορεί να παρατηθεί και μετά τα 6 έτη. Αλλά αυτό δεν είναι ο κανόνας. Είναι μια ιδιαίτερη εξαίρεση. Επίσης, στον νόμο προβλέπεται ότι για πρώτη φορά ότι μπορούν να εισαχθούν δίδακτρα στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όταν αυτά αναφέρονται, όταν αυτά αφορούν τη φοίτηση αλλοδαπών φοιτητών που είναι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, οι αλλοδαποί φοιτητές από τώρα και στο εξής θα πρέπει να καταβάλουν και δεύτερα όπου σε όποια προγράμματα βρίσκονται αυτοί. Διακρίνονται σε 4 κατηγορίες. Αυτοί που εγγράφηκαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 3-4 μπορούν να φοιτήσουν μέχρι το 13-14. Πρέπει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 13-14, μετά την εγγράφηση. Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 έως το ακαδημαϊκό έτος 2007-08 μπορούν να φοιτήσουν έως το ακαδημαϊκό έτος και το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Δηλαδή, οι τελευταίες εξετάσεις που μπορούν να λάβουν μέρος θα είναι οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015. Μετά διαγράφονται. Η τρίτη περίπτωση είναι αυτοί οι οποίοι έχουν εγγραφεί το ακαδημαϊκό έτος 8-9, πρόπερση. Αυτοί μπορούν να φοιτήσουν μέχρι το 15-16, μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 15-16 και η τελευταία περίπτωση από τους φοιτούντες φοιτητές πριν από την ψήφιση του νόμου είναι αυτοί οι οποίοι έχουν γραφεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 19, πέρυσι δηλαδή, οι οποίοι μπορούν να φοιτήσουν μέχρι το 17-18. Θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου του 2018. Οι φοιτητές δε, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι μετά την ψήφιση του νόμου, αυτό αφορά μόνο τους πρωτοετές φοιτητές και τους φοιτητές οι οποίοι πρόκειται να εισαχθούν από εδώ και στο εξής. Θα πρέπει, όπου προβλέπονται φοιτητές σε όργανα, και δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις, όπου προβλέπεται εκπρόσωπος φοιτητών, πρέπει να εκλέγεται από το σύνολο των φοιτητών σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Και ποιων φοιτητών, αυτών που φοιτούν από το δεύτερο έτος και μετά μέχρι το τέταρτο. Οι υποψήφοι λοιπόν για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών θα πρέπει να βρίσκονται μεταξύ του δεύτερου και τετάρτου έτους, όπως και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος σπουδών. Δεν μπορούν δηλαδή να εκλεγούν εκπρόσωποι φοιτητών στο πρώτο έτος και αυτοί που έχουν καθυστερήσει τις σπουδές τους και δεν βρίσκονται και βρίσκονται άνω του τετάρτου έτους, του τετάρτου όγδοου τυπικού εξαμήνου.
Υπάρχουν επίσης συμβούλια φοιτητής Μέρινας, εντρίονται συμβούλια φοιτητής Μέρινας για το σύνολο του Ιδρύματος, που ενεργούν συμβουλευτικά καθαρά ως προς τον πρίτανη η πρόεδρο του Ιδρύματος για τη φοιτητική, για θέματα φοιτητικής Μέρινας. Και επίσης υπάρχουν και συμβούλια σπουδών σε κάθε σχολή, για τα οποία επίσης λειτουργούν συμβουλευτικά, ως στην Κοσμητεία ή στον Κοσμήτο Ραδιοφωνικό της σχολής. Η συγκρότηση αποτελεί από 60% καθηγητές και 40% φοιτητές σε αυτά τα συμβούλια φοιτητικής Μέρινας και σπουδών. Τέλος, όσον αφορά τη διάρκεια σπουδών, θα πρέπει να πούμε ότι ο νέος νόμος καταργεί τους τομείς σαν μονάδα διοίκησης ενός τμήματος. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά το κάθε τμήμα με το προηγούμενο νομικό καθεστώς διαιρούνταν σε τομείς, οι οποίοι λειτουργούσαν μέσα σε ένα τμήμα και μπορούσαν να οργανώνουν τα μαθήματα που τους ανήκουν. Εδώ στην Καστοριά, λόγω του μικρού μεγέθους των τμήματων από πλευράς καθηγητών, στα δύο από τα τρία τμήματα δεν λειτουργήσαν τομείς. Τομείς λειτουργούσαν μόνο στο τμήμα διεθνούς εμπορίου. Οι τομείς πλέον καταργούνται. Μέσα στις διατάξεις του νέου νόμου υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την δυνατότητα χωροταξικού σχεδιασμού στη χώρα. Δηλαδή, το πού θα τοποθετηθούν τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ και πρόκειται να λειτουργήσουν στα επόμενα χρόνια. Αυτό ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν αναφέρεται μόνο στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ, σαν ιδρύματα, σαν οδότητα ιδρύματος, αλλά και σε επίπεδο σχολών και τμήματων. Και μάλιστα η πρώτη συγκρότηση σχολών επαφίεται στην αρμοδιότητα του Υπουργού ή της Υπουργού. Ήδη αυτό είναι πολύ σημαντικό στα διάταξη, γιατί μπορεί να μην σας αφορά άμεσα, είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην το βρείτε άμεσα μπροστά στις σπουδές σας, αλλά ήδη έχει ξεκινήσει μία συζήτηση από την Υπουργό για ομοειδή τμήματα τα οποία θα πρέπει να συμπληκτούν σε συγκεκριμένες πόλεις. Παραδείγματος χάρη, πρόσφατα έστειλε εγκύκλιο που καλούσε τις διοικήσεις των ΤΕΗ που έχουν τμήματα ιχθυοκαλλιέργειας, είναι τρία στην Ελλάδα, στο ΤΕΗ Μεσολογίου, ΤΕΗ Πύρου και ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, να επιλέξουν μεταξύ τους ποιο από όλα θα συνεχίσει να λειτουργεί. Και οι φοιτητές, οι καθηγητές και η υλικοτεχνική υποδομή των τμήματων που θα κλείσουν θα μεταφερθούν στο ένα και μοναδικό τμήμα το οποίο θα μείνει. Σκεφτείτε λοιπόν για τους φοιτητές του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, του τμήματος ιχθυοκαλλιεργειών ή του τμήματος Υπήρου, αν επιλεγεί να συνεχίσει τη λειτουργία του το τμήμα στο ΤΕΗ Μεσολογίου, θα πρέπει να μετακινηθούν στο Μεσολόγιο. Από τη Θεσσαλονίκη στο Μεσολόγιο και από την Οικουμένητσα στο Μεσολόγιο. Έτσι λοιπόν, αυτή η πρόβλεψη του νόμου για την δυνατότητα χωροταξικού σχεδιασμού από τον Υπουργό ως προς την πρώτη εφαρμογή του είναι πολύ σημαντική και μπορεί να μας επηρεάσει σαν Δυτική Μακεδονία, σαν Δυτική Μακεδονία και σαν Καστοριά ειδικότερα. Επίσης, μέσα στα πλαίσια του νόμου δίνεται η δυνατότητα συγχώνευσης και κατάργησης σχολών αλλά και ιδρυμάτων. Η κατάργηση ενός ιδρύματος επαφείται στον Υπουργό, η κατάργηση σχολών είναι μέσα στις αρμοδιότητες του Ιδρύματος, αλλά όχι στην πρώτη εφαρμογή του νόμου. Από τότε που θα αρχίσει να λειτουργεί ο νόμος κανονικά και εγκαθιδρυθούν τα πρώτα όργανα διοίκησης. Τα ΤΕΗ να ενταχθούν στο πέμπτο επίπεδο, το οποίο δεν ανήκει στην ανώτατη εκπαίδευση. Το πέμπτο επίπεδο είναι επίπεδο μεταλλικιακής εκπαίδευσης. Στην Ευρώπη όμως, η ανώτατη εκπαίδευση αναγκαστικά ξεκινάει από το επίπεδο 6. Αυτό μένει να λυθεί. Δεν έχει λυθεί ακόμη, αλλά θα έχει τεράστια επίπτωση στα επαγγελματικά σας δικαιώματα.